Να συνεχίσουμε έτσι, για λίγο ακόμη με τα καλά νέα. Ναι. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων έχει ανακοινώσει πριν από λίγο ότι οι διαδικασίε για έγκριση του εμβολίου τη Αμερικανική Εταιρεία επισπεύδονται Οπότε το πράσινο φω, η έγκριση, Μάλιστα. αναμένεται να δοθεί στι 6 Ιανουαρίου. Και αυτό αυξάνει κατά πολύ και τι ποσότητε εμβολίων που θα πρέπει να φτάσουν στην Κύπρο εντό του αμέσω επόμενου χρονικού διαστήματο. Λοιπόν. Ε, Σλιβερό το... ο αριθμό των νέων κρουσμάτων σήμερα, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Έτσι. Ε, κάθε προηγούμενο και αντί να τα βλέπουμε να πέφτουν, όλο ένα και αυξάνονται. Σήμερα έχουμε σπάσει πλέον κάθε ρεκόρ σε σύνολο 11.518 εργαστηριακών εξετάσεων ανακοινώθηκαν 457 επιβεβαιωμένα περιστατικά από τα PCR και άλλα 240 από τα rapid test. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που ανακοινώθηκε από την αρχή της πανδημίας. Και αν τα δούμε αναλυτικά το πώς διαμορφώνονται, από τα 457 ε, επιβεβαιωμένα περιστατικά έχουν επαληθευθεί 151 ράπιτσε των προηγούμενων ημερών. Σε νοσηλεία είναι πιο μικρό αριθμός, αριθμό, πρέπει να δόθηκαν mm -hmm. και κάποια εξιτήρια σήμερα. Έχουμε 115 πρόσωπα να, 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 να είναι νοσηλευόμενοι οι 25 όμως είναι σοβαρά mm. και οι 12 είναι διασωληνωμένοι. Αλλά ε, τα νέα δεν είναι καλά ούτε και από τα ράπιτσες, διότι όπως θα δούμε στον σχετικό χάρτη, σχεδόν όλες οι επαρχίες καταγράφουν πολύ ψηλά ποσοστά θετικότητα σήμερα. Ε, τα Σκύπτρα κατέχει, όπως θα δούμε, η επαρχία Μοχόστου του, με το πλέον αρνητικό ρεκόρ του 6,17%. Mm. Και μιλούμε πάντα με την αναλογία των εξετάσεων που βλέπουμε ότι έγιναν σήμερα, τους αριθμούς που έχουν επιβεβαιωθεί και τα ποσοστά. Είναι ότι χειρότερο σήμερα τα αποτελέσματα μας. Λοιπόν, Νικόλ, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με το χειρότερο τρόπο προδιαγραφή.